δεν ήρθε τη μέρα που έπεφτε η Χούντα. Και το ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά αυτό. Ο σύντροφος ο Κώστας Σιμίδης είπε προχθές για τη σύνδεση του 67 με το 74 και για τα παλιά μαγαζιά και για το τι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου έφεραν τη μεταπολίτευση. Πρέπει λοιπόν εμείς να μιλήσουμε ρεαλιστικά και να πούμε ότι εμείς φτιάξαμε το κοινωνικό κράτος, το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο άνοιξε προς όλους τους Έλληνες τη δυνατότητα, χωρίς κανείς να δοκιμάζει την πολιτική τους άποψη, στην ισοτιμία, στην ισονομία, στο κράτος δικαίου. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο συγκρότησε μία χώρα, ένα κράτος, το οποίο απέκλειε με συγκεκριμένα κριτήρια για πολλές δεκαετίες χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που τη δεύτερη εποχή του έφτιαξε το πλαίσιο που να οχυρωθεί η χώρα πίσω από την ευρωπαϊκή της προοπτική, ενώ όλα άλλαζαν στα Βαλκάνια. Και αυτό το ξεχάσαμε. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο έφτιαξε τις σημερινές υποδομές που είναι, αν θέλετε, το σκαλοπάτι για να βγούμε από την κρίση που βιώνουμε σήμερα. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και στη δική σας περιφέρεια. Όλα όμως αυτά τα ξεχάσατε. Γιατί κάποιοι προσπαθούν πίσω από το ηθικό ζήτημα των λίγων να κρύψουν την προσφορά των πολλών και την προσφορά της παράταξης. Εμείς λοιπόν πρέπει υπερήφανοι αλλά και δίκαιοι να σταθούμε ξανά όρθιοι και να πούμε τι ήταν το ΠΑΣΟΚ, τι πρόσφερε στην Ελλάδα, ποια ήταν η Ελλάδα πριν το 1974, για να σταματήσουν τα φίδια της ακροδεξιάς να βρίσκουν ηθικό κεφάλαιο πίσω από τους λίγους και να αποδομούν την ιστορία της δημοκρατικής παράταξης. Πώς λοιπόν μπορούν να μιλάνε για μια Ελλάδα σύγχρονη? Πώς μπορούν να δίνουν όραμα για μια προοδευτική Ελλάδα οι δυνάμεις της κομμουνιστογενής αριστεράς που μετά το 1981 δεν στήριξαν καμία αλλαγή και ήθελαν η Ελλάδα να αποτελέσει το χθες και όχι το αύριο? Και το λέω αυτό διότι, σύντροφοι, το ΠΑΣΟΚ, εάν δεν αλλάξει, εάν δεν σταθεί όρθιο, θα το ξεπεράσει η ιστορία. Είτε από τα αριστερά, είτε από τα δεξιά. Και επειδή προσωπικά και ιδεολογικά θεωρώ ότι υπάρχουν δύο άκρα, αλλά δεν ταυτίζονται, δεν πρέπει να παίζουμε εμείς στο παιχνίδι της δεξιάς ότι ταυτίζονται τα δύο άκρα. Υπάρχουν όμως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα αγώνα αξιοπρέπειας και πειθούς για να πει στους Έλληνες πολίτες ότι κάναμε λάθη, αλλά μαθαίνουμε από τα λάθη μας και όχι συνεχίζουμε τα ίδια. Και τι εννοώ? Το ΠΑΣΟΚ, σύντροφοι, για πάρα πολλά χρόνια έπαψε να λειτουργεί δημοκρατικά. Ήταν ένα αποστεωμένο αρχικό κόμμα. Δεν λειτουργούσαν οι οργανώσεις. Δεν υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης των μελών και των τοπικών οργανώσεων στη διαμόρφωση ειδικής πολιτικής των κεντρικών πολιτικών επιλογών. Και βέβαια, όταν αυτές οι κεντρικές επιλογές ήταν ή ήθελαν νομιμοποίηση, κάναμε και ένα συνέδριο. Δυστυχώς, αυτές οι τακτικές έδωσαν τη δυνατότητα να φτιάξουμε το προσόν και το μοντέλο του Υπουργού Αρχηγού, του ανθρώπου ο οποίος μόνο κίνητρο για την πολιτική του προσφορά ήταν το κίνητρο της εξουσίας. Αυτό το μοντέλο, αυτό το καλούπι οφείλουμε σήμερα, τώρα, να το ισοπεδώσουμε. Δεν πρέπει στο ΠΑΣΟΚ πια να διαμορφωθούν τέτοιοι χαρακτήρες. Και δεν το λέμε προσωπικούς όρους, το λέμε πολιτικούς όρους. Πρέπει να φτιάξουμε μια δημοκρατική παράταξη, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μέλος να έχει ρόλο, να έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και όχι να φτάνουμε σε ένα σημείο, όλοι αυτοί οι ωφελημένοι από το ΠΑΣΟΚ, οι γνωστοί υπουργοί, οι πρωταγωνιστές των μεγάλων αποφάσεων, σήμερα να είναι απ' έξω και να αποτροβολάνε αυτούς που έμειναν μέσα, που δεν έχουν μείνει με το κίνητρο της εξουσίας, αλλά με το κίνητρο της αθώας και ανιδιοτελούς προσφοράς. Και χαίρομαι πολύ, διότι θεωρώ ότι όλοι εμείς είμαστε τέτοιοι
και μας αξίζει να προχωρήσουμε ενωμένοι για να χτίσουμε μια νέα παράταξη.